Καλησπέρα. Να πάρουμε τα πράγματα την αρχαία τα επεισόδια. Περίπου 2,5 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, γύρω στις 5 με 5,5, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να προσεγγίσουν το γήπεδο για να μπουν. Η αστυνομία είχε λάβει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Δεν άφηνε τον κόσμο να πλησιάσει το γήπεδο μέχρι να έρθουν οι ομάδες και οι αποστολές και να είναι ασφαλής η άφηξη των ομάδων. Εκεί ήταν σώμα με σώμα οι αστυνομικοί και οι οπαδοί και μετατράπηκε σε πεδίο μάχης όλοι οι δρόμοι γύρω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και πίσω από την θύρα 13. Υπήρξαν συμπλοκές σώμα με σώμα ανάμεσα σε αστυνομικούς και χούλιγκανς. Είναι τα πλάνα τα οποία βλέπετε τώρα. Συνεχώς οι οπαδοί, οι χούλιγκανς με πέτρες, αντικείμενα, φωτοβολίδες επιτίθονταν στους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχώς επιχειρούσαν να τους αποθήσουν και να τους κάνουν πίσω. Ακολουθούσε πετροπόλεμος και αυτό το σκηνικό εκτυλίχθηκε για αρκετή ώρα, για πάνω από μισή ώρα, στους δρόμους γύρω από την λεωφόρο Αλεξάνδρας, με συνεχείς μάχες, με συνεχείς οδομαχίες ανάμεσα σε αστυνομικούς και χούλιγκανς. Δεν έχουμε για την ώρα κάποιες αναφορές για τραυματίες ή για κάτι άλλο. Ελπίσουμε να τουλάχιστον να μην υπάρχουν τραυματίες. Αυτή την ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια, Αλέξανδρε. Τα επεισόδια έχουν τελειώσει γιατί μετά άνοιξαν οι δρόμοι, Μαρία, και άφησαν οι αστυνομικοί τον κόσμο να πλησιάζει. Οπότε εκτονώθηκε η ένταση, αλλά ήταν αρκετή ώρα που οι γύρω δρόμοι κανείς δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και έπεσαν και αρκετά δακρυγόνα. Και πολλοί κόσμος είχε πρόβλημα με τα δακρυγόνα. Στη συνέχεια η οπαστολή του Ολυμπιακού επιχείρησε να μπει στο γήπεδο για την αναγνωστική βόλτα. Έπεσε μια φωτοβολίδα η οποία φαίνεται να χτύπησε τον Φιν Μπόγκασον, τον παίχτη του Ολυμπιακού. Και παρακολουθούμε το στιγμιότυπο. Επέστρεψε από διτήρια. Δεν βγήκε ακριβώς. Η αποστολή του Ολυμπιακού λοιπόν δεν βγήκε καθόλου ούτε για την αναγνωστική βόλτα αλλά ούτε καν για ζέσταμα. Στις 7 παρατέρατο όπως προβλεπόταν στον αγωνιστικό χώρο, τα συνέχεια έμειναν μέσα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν συνεχείς κλήσεις από τα μεγάφωνα για να μην υπάρξει η παραμικρή κροτίδα, η παραμικρή φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρξαν και κάποια επεισόδια πάνω από τη θύρα 10, πάνω από τη Φυσούνα, με δυνάμεις των ΜΑΤ πάλι και κάποιους εξαγριωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής έχει πει ότι θα αρχίσει λογικά το παιχνίδι σε λίγη ώρα, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά στην πρώτη φωτοβολίδα που θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο θα υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα.